Την πόρτα εξόδου από το νέο σύστημα θα δουν κυρίως οι χειρουργικές ειδικότητες. Ένα μεγάλο μέρος των γιατρών του ΕΟΠΗ πρόκειται να αξιολογηθούν και θα περάσουν στο καθεστώς διαθεσιμότητας. Παράλληλα, για κάθε θέση που καταργείται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα προκυρήσετε μία θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του ιατρικού κόσμου, που όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, δεν πρόκειται να ανοιχτεί καμία πώληση. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι η εξειδικευμένη περίθαλψη που μπορεί να είναι ανάχωμα στη νοσοκομιακή. Άρα η εξοικονόμηση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην υγεία μπορεί να προσέλθει αξιοποιώντας όλους τους ειδικούς γιατρούς. Τα συστήματα που θέλουν να εγκαθιδρύσουν είναι συστήματα του 78 που είχε αποφασίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός στο Καζακστάν. Είναι συστήματα που όσες τα εφήρμοσαν με τον Γενικό Γιατρό τα εγκαταλείπουν και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Εμείς έχουμε το έμψυχο δυναμικό και αντί να το αξιοποιήσουμε, το διώχνουμε για να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω. Γι' αυτό ακριβώς ο ιατρικός κόσμος αντιτίθεται για να έχει τη συνείδησή του καθαρή και να πει στον ελληνικό λαό του αξίζει μια υγεία καλύτερη.